Ακούμε τον κύριο Μητσοτάκη. Ολοκληρώθηκε σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό με τη συμμετοχή των Γενικών Γραμματέων όλων των Υπουργείων και οριστικοποιήθηκε ο σχεδιασμός για το δεύτερο κύμα της κινητικότητας με ορίζοντα υλοποίηση στα τέλη Σεπτεμβρίου. Θέλω να τονίσω δύο πράγματα. Πρώτον, όλα τα Υπουργεία θα συμμετάσχουν σε αυτό το δεύτερο κύμα της κινητικότητας. Τα δε συγκεκριμένα στοιχεία προέρχονται πια κατόπιν αξιολόγησης των δομών των Υπουργείων. Είναι αποτέλεσμα δηλαδή μια συστηματική προεργασία η οποία έχει γίνει, η οποία μα οδηγεί στον εντοπισμό πλεονάζοντων θέσεων, οι οποίοι θα αξιολογηθούν με βάση συγκεκριμένε διαδικασίε αξιοκρατία για να ενταχθούν στη διαδικασία τη κινητικότητα. Έχω πει επανελειμμένο ότι θέλουμε να αφήσουμε πίσω μα οριζόντια μέτρα και οριζόντιε παρεμβάσει και οι διαδικασίε αυτέ να γίνουν με όσο το δυνατόν πιο αξιοκρατικό τρόπο, στα πλαίσια βέβαια πάντα των ασφικτικών χρονοδιαγραμμάτων που πρέπει να τρέξουμε. Επαρκεί ο χρόνο να βρείτε άλλου 12.500 ανθρώπου από Ο χρόνος είναι δεδομένος. Η χώρα θα τηρήσει τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει στο ακέραιο. Ευχαριστώ. Όχι άλλες λοιπόν οριζόντιες παρεμβάσεις, είπε ο κύριος Μητσοτάκης. Πάμε ξανά στην Ράνια Τζίμα. Είδαμε τη Μαρία Σπυράκη να ρωτά τον κύριο Μητσοτάκη, τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης, και είπε και Ράνια, και βγήκε αυτή η είδηση, ότι όλα τα Υπουργεία θα συμμετέχουν στην επόμενη φάση διαθεσιμότητας για να συμπληρωθεί ο αριθμός των 12.500 μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου. Αλλά χωρίς οριζόντιες παρεμβάσεις αυτή τη φορά, με αξιολόγηση και δικαιοσύνη. Ας ελπίσουμε να τα καταφέρουν και να τρέξουν. Πάμε ξανά λοιπόν στη συνάντηση. Χατζηδάκη, τραπεζιτών και τη ρευστότητα στην αγορά. Ράνια. Ο κ. Χατζηδάκης λοιπόν επικαλέστηκε στοιχεία της πρόσφατης έρευνας της Oliver Wyman, σύμφωνα με την οποία το χρηματοδοτικό κενό στην χώρα αγγίζει τα 18 δισεκατομμύρια ευρώ.